Από κάθε άλλη χρονιά ανακοινώθηκαν φέτος οι βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων, ωστόσο σε δεύτερο χρόνο θα μπουν στην διαδικασία αναζήτησης σπιτιών για τα παιδιά τους πολλοί γονείς πρωτοετών φοιτητών στα Γιάννενα. Σε αντίθεση με άλλες χρονιές που άπαντες έφταναν στην πόλη λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ορισμένοι σκέφτονται ακόμη και τα τέλη Αυγούστου, προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή ενός επιπλέον μισθώματος και ελπίζοντας ενδεχομένως ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί οι μισθωτές να ρίξουν και τις τιμές. Το κόστος εξάλλου για την φοιτητική στέγη αυξάνεται κάθε χρόνο, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Ιωαννίνων Θεόδωρος Μπάσιος, αναφέροντας ενδεικτικά τα μισθώματα που καλούνται να καταβάλουν οι γονείς φοιτητών. Φέτος ανακοινώθηκαν πιο νωρίς από ποτέ οι βάσεις. Βλέπουμε ότι οι γονείς δεν βλέπουμε αυτό που βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια, την τόσο μαζική προσέλευση των γονέων για την ανέβρεση της φοιτητικής στέγης. Σταδιακά βλέπουμε οι γονείς να έρχονται. Από τη μία καλό που ανακοινώνονται νωρίς, από την άλλη κακό γιατί οι γονείς ίσως να μπαίνουν σε ένα ενδεχόμενο άγχος να βρουν τα παιδιά τους γρήγορα ένα καλό σπίτι. Αλλά δυστυχώς θα επιβαρυνθούν με ένα επιπλέον μίσθωμα αυτό του Αυγούστου. Οπότε βλέπουμε τους γονείς να έρχονται σταδιακά στην πόλη μας και ίσως μερικοί να επιλέξουν και προς το τέλος του Αυγούστου να έρθουν για να μην επιβαρυνθούν το μίσθωμα του Αυγούστου. Τι ζητάνε και τι μπορούν να βρούνε? Ζητάνε γκαρσονιέρες και διαράκια. Υπάρχει διαθεσιμότητα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε έτσι ενδεικτικά για μια ανακαινισμένη γκαρσονιέρα στο κέντρο το μίσθωμα φτάνει μέχρι και 400 ευρώ, μια γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικά μέτρα. Για ένα διαράκι φτάνουμε 500 και 600 ευρώ το μίσθωμα. Αρκετά υψηλές οι τιμές, έτσι? Ναι, παραμένουν υψηλές οι τιμές των μισθωμάτων στα Γιάννενα, αλλά δεν είναι μόνο στα Γιάννενα, και σε όλη την Ελλάδα. Ζήτημα διαθεσιμότητας δεν υπάρχει παρά την αύξηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, με δεδομένο πως έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια και ο αριθμός των εισακτέων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακόμη μία χρονιά, δυστυχώς, η ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει πλήξει τον αριθμό εισακτέων. Βλέπουμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων φέτος έχουμε 1.122 θέσεις κενές. Ενδεικτικά το μαθηματικό με 255 θέσεις διαθέσιμες εισάγονται 55 φοιτητές. Είναι τραγικό το νούμερο. Και πέρσι είχαμε 1.199 κενές θέσεις. Κάθε χρόνο δηλαδή βλέπουμε μείωση. Πρέπει να το δει το Πανεπιστήμιο γιατί η τοπική κοινωνία στενάζει. Οι επιχειρηματίες έχουν επενδύσει στους φοιτητές, η οικοδομική δραστηριότητα έχει επενδύσει στις φοιτητικές στέγες, επομένως πρέπει να δούμε, να σκύψουμε όλοι πάνω σε αυτό το πρόβλημα γιατί θα έχουμε πρόβλημα σαν τοπική κοινωνία.